τοπική αυτοδιοίκηση 30 συναπτά έτη. Η θέση μου πάντοτε ήταν εναντίον των δημοτικών επιχειρήσεων. Πίστευα και είχα την πεποίθηση ότι όλα τα θέματα πρέπει να περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο κάθε σύμβουλος να έχει άποψη επί παντός επιστητού. Η κατάσταση όμως που διαμορφώθηκε από τη δεκαετία του 90 δημιούργησε και κάποια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές δεκάδες εργαζόμενοι στις δημοτικές επιχειρήσεις που μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα καταργούσε τις δημοτικές επιχειρήσεις και δεν θα προέβαινε στην ίδρυση κοινοφιλών επιχειρήσεων σύμφωνα με το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα θα δημιουργούσε προβλήματα στους εργαζόμενους. Γι' αυτό και η νέα πορεία μετά από πολύ μεγάλη περισυλλογή συνέτεινε στο να ψηφίσει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την ίδρυση αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων. Πέρα από αυτό όμως, όλη η αντιπολίτευση με έμφαση τόνισε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να δεσμευτεί, πράγμα που έγινε, ότι κανένας υπάλληλος των δημοτικών αυτών επιχειρήσεων ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν θα αλλάξει καθεστώς, δεν θα εκδιωθεί και θα κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων που προβλέπει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Όσον αφορά τα άλλα θέματα, αφενός με την προγραμματική σύμβαση με την Ομαρχία για την κατασκευή κάποιων υποδομών στο δημοτικό γήπεδο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, οι οποίες έχουν γίνει και για τις οποίες εκ των υστέρων ερχόμαστε εμείς να τις νομιμοποιήσουμε. Η αντιπολίτευση δήλωσε ευθαρσώς ότι υπήρχε, αυτό ήταν και το νόημα της ψήφου της, ότι υπήρχε αρκετός χρόνος να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και όχι ο ένας να ξεγελάει τον άλλον. Όσον αφορά για τους απολογισμούς ή μάλλον για τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, ενώ όλα τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων ψήφισαν ομόφωνα τα αποτελέσματα των ορκωτών λογιστών, είτε αφορούσαν το 2006 είτε αφορούσαν το 2007, φαϊνή εξαίρεση ο κύριος Ομάκλιος, ο οποίος στα πλαίσια μιας τακτικής και μιας μεθόδευσης κατά της νέας πορείας, η οποία μεθόδευση θέλει να οδηγήσει την νέα πορεία όμοιρη μέχρι το 2010, θέλοντας να καλύψει τη δικιά του και τις δικές του αδυναμίες στο να διοικήσουν το Δήμο, στο να ανταποκριθούν στα προβλήματα της Κομοτηνής, στο να επιλύσουν προβλήματα οδηγούνται με μια ξύλινη γλώσσα για το τι έγινε στο παρελθόν, δικαιολογώντας με τις λέξεις προφανώς και ίσως και σίγουρα να δικαιολογούν τα δικά τους κενά και τα δικά τους προβλήματα. Η νέα πορεία δίνει τόπο στην οργή, συνεχίζει με συγκεκριμένη αντιπολιτευτική διάθεση να διεκδικεί την υλοποίηση των προβλημάτων που αυτή τη στιγμή αναφύονται συνεχώς στην Κομοτηνή και έχουν σχέση με την ανεργία, με την ακρίβεια, με την πολιτική της τωρινής κυβέρνησης και γενικότερα για όλα τα προβλήματα, και πιστεύει ότι με το άνοιγμα που κάνουμε και προς την ελάσσονα αντιπολίτευση προειδοποιούμε ότι στις επόμενες εκλογές του 2010 θα κατεβεί ένα σχήμα στο οποίο δεν θα υπάρχουν εντός εισαγωγικών αντάρτες ή αποστάτες, αλλά θα είναι ένα σχήμα το οποίο θα εκπροσωπεί τη δημοκρατική κοινή γνώμη της Κομοτηνής και η οποία κοινή δημοκρατική γνώμη της Κομοτηνής έχει την απέτηση να φύγει επιτέλους αυτή η Δημοτική Αρχή, η οποία όχι μόνο προβλήματα δεν επιλύει, όχι μόνο τα προβλήματα δεν πολλαπλασιάζει, αλλά δεν δουλεύει. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι τη Δημοτική Αρχή τη χαρακτηρίζει συνεχώς είναι η ανυπαρξία της και η ανικανότητά της. Ποιος δεν επικεφαλής αυτού του νέου σχήματος? Αυτό θα αποφασιστεί δημοκρατικά. Κυρία Βάσο, έχουμε τη δυνατότητα και το γνώδι σε αυτόν να μην οδηγηθούμε στα σφάλματα του παρελθόντος. Πιστεύω ότι παρά τις όποιες διαφορές μας, ακόμη και ιδεολογικές, εκείνο που μας ενώνει
Είναι η αγάπη μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η αγάπη μας για τον λαό της Κομοτηνής. Είναι η αγάπη μας για αυτό που λέγεται η Κομοτηνή.